Δεν πρέπει να σκεφτούν αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή πρέπει να πεθάνουν οι νευροπαθείς. Και τους δίνουν λεφτά το κράτος. Αυτή είναι η δικαιολογία. Άλλη μία περίπτωση νευροπαθή που διεκδικεί το αυτονόητο. Δικαίωμα στην ζωή. Η σύζυγός του Μαρία διαμαρτύρεται για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή του επιδόματος από την πρόνοια. Και τον περασμένο μήνα που τα δώσανε, όχι πρέπει να καταγραφτούν, πήγε, καταγράφτηκε. Δείξαμε τα χαρτιά, κάναμε χαρτιά, τίποτα. Να βρούνε λύσεις σε αυτούς που κλέβουν τα λεφτά και όχι των νευροπαθών. Γιατί ο άνθρωπος είναι νευροπαθής, τον επαλεύουν με τα παιδιά του μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα τον επεριποιούνται τα παιδιά του. Και τα παιδιά του είναι φτωχά. Δεν έχουν ούτε αυτά να τον συντηρήσουν. Επίδομα ύψους 620 ευρώ το δίμηνο, το οποίο αν και λαμβάνει τα τελευταία χρόνια, είναι αμφίβολο αν τελικά σήμερα καταβληθεί. Αυτός ο άνθρωπος θέλει περιποίηση, θέλει το φαΐ του, θέλει το ένα το άλλο του, πώς θα τα πάρω εγώ. Κόβουν και τα φάρμακα μας, κόβουν το ένα, τη πρόνοια στο επίδομα, πώς θα ζήσουμε εμείς. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε αυτοκτονήσουμε. Να πάρουμε πέσουμε από τον κούλε, να μας φάνε τα ψάρια, εκεί μας καταντήσανε. Ο σύζυγός της είναι νευροπαθής με 80% αναπηρία και με την ίδια να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Ποια η απάντηση που λαμβάνει από τους αρμοδίους μετά από δεκάδες τηλεφωνήματα? Ότι δεν έχουν λεφτά. Δεν τους δίνουν λεφτά το κράτος. Αυτή είναι η δικαιολογία. Η πολιτική συνορίζεται ποιος θα πάει εδώ και ποιος θα πάει εκεί. Τι να πω, είμαστε άξια της μοίρας μας. Δηλαδή αν θα του κόψουν αυτό το επίδομα αυτού του ανθρώπου, τι θα γίνει? Να τον επάνε και σε ένα ίδρυμα να τελειώσει η ιστορία. Αυτό εκεί έχουμε καταντήσει, παιδιά. Εκεί έχουμε καταντήσει, πουθενά άλλου. Να μας κόβουν έτσι, την επιβίωσή μας, για την επιβίωση του ανθρώπου αυτού. Την ίδια ώρα, τα λιγοστά χρήματα που λαμβάνει η οικογένεια δεν φτάνουν ούτε για τα φάρμακα. Πού να βρω, να πληρώσω. Να μείνει τώρα χωρίς φάρμακα στο μηχάνημα, πώς θα τα πάρω από το φαρμακείο? Ο άντρας μου θέλει μία τσάντα φάρμακα κάθε μήνα. Και εγώ το ίδιο. Με δάκρυα στα μάτια στέλνει το δικό της μήνυμα στους αρμοδίους. Στην πρόνοια παρακαλώ πάρα πολύ να κοιτάξουν τις νευροπαθείς και τις ανθρώποι πραγματικά που είναι ανάπηροι. Όχι τον καθένα που σπερνάει και τους βάρνει από την πίσω πόρτα.